3 Κορινθίων πολιτών για τη Μακεδονία, συνεχίζοντας τον αγώνα και εντείνοντάς τον, μιας και τώρα φτάσαμε στην τελική κρίση, καλεί όλους τους Κορίνθιους πολίτες να μετάσχουν στο μεγαλειώδες δυναμικό εθνικό συλλαλητήριο της 20ης Ιανουαρίου στην πλατεία Συντάγματος στις 2 η ώρα το μεσημέρι, και επίσης τους καλεί να υπογράψουν το σχετικό έντυπο της αίτησης δήλωσης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, το οποίο και υπάρχει στην είσοδο και στον χώρο εισόδου του Δημαρχείου Κορίνθου, στο Δημαρχείο Σικιονίων, και άμεσα θα υπάρξει και στους χώρους των υπολείπων δημαρχείων όλου του νομού Κορινθίας. Σας καλούμε να μετάσχετε, πρέπει να μετάσχουμε στο συλλαλητήριο, πρέπει να υπογράψουμε τα έντυπα, ζητούμε το αυτονόητο μέσα σε μια δημοκρατία, να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Πρέπει οι πολίτες να εκφραστούν και να ακουστούν για αυτό το ζήτημα, το ζήτημα το εθνικό, ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, προσωπικής αξιοπρέπειας του καθενός, ζήτημα της ιστορίας μας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι Σλάβοι, οι Σκοπιανοί να καρπώνονται τα δικά μας τα ιστορικά κεκτημένα, και αγώνες 4.000 ετών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με αίμα και με αγώνες, να καταργούνται δυστυχώς με μία απλή φτηνή υπογραφή. Ο λαός πρέπει να ακουστεί και οι βουλευτές μας να λάβουν σοβαρά υπόψη τους πως πρέπει να δοθεί η φωνή και η δυνατότητα έκφρασης στον ελληνικό λαό, και να γνωρίζουν ότι δυστυχώς δεν έχουν την αντιπροσωπευτικότητα η οποία αξιώνεται και απαιτείται μέσα σε μια δημοκρατία, καθότι βουλευτές οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται ως οι ρυθμιστές της όλης κατάστασης και αυτοί που τελικώς θα πάρουν τις αποφάσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν πάρει μόνο 3.500 σταυρούς ή και 4.000 σταυρούς, και δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν καν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, δεν έχουν μπει σε αυτή τη βάσανο της εκλογής, αλλά έχουν εκλεγεί μέσω λίστας. Ζητούμε λοιπόν το απόλυτα δημοκρατικό, και το χρέος όλων μας είναι δημοκρατικό και εθνικό για την παρουσία μας στο συλλαλητήριο. Έχει χαθεί αυτός ο αγώνας, κύριε Γκουριώτη? Υπάρχουν ελπίδες ανατροπής αυτής της απόφασης? Κανένας αγώνας δεν χάνεται αν αυτοί οι οποίοι μετέχουν στον αγώνα δεν παραιτηθούν, δεν τον αποκηρύξουν και οι ίδιοι δεν κάνουν πίσω. Θα εξακολουθήσουμε και την επομένη ημέρα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να φωνάζουμε και να διαδηλώνουμε και να αγωνιζόμαστε ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, και πιστεύουμε ότι αυτό θα ανατραπεί, διότι δεν έχει λαϊκό έρισμα, δεν έχει τη λαϊκή υποστήριξη. Και να γνωρίζετε ότι θα προχωρήσουν και άλλου είδους διαδικασίες και νομικές διαδικασίες, πάντοτε στα πλαίσια τα δημοκρατικά, τα νόμιμα, τα ειρηνικά, και πιστεύω ότι ο λαός στο τέλος θα βγει νικητής και θα ακουστεί το δίκαιο του ελληνισμού, αυτό το οποίο υπηρέτησαν οι νεκροί μας αυτά τα 4.000 χρόνια μέχρι και σήμερα.